Είναι παράδοξο, είναι παράξενο ότι έχουν περάσει ήδη 2 μήνες από τότε που ήμασταν μαζί σας, αλλά έχουν περάσει 2 μήνες. Και είναι τόσο ωραίο να βλέπω τον ήλιο ξανά. Έχουμε καιρό να τον δούμε εκεί πέρα που ήμουν. Όταν έφυγα, ήταν 30 κάτω από το μηδέν. Εδώ δεν είναι 30 κάτω από το μηδέν. Αδέρφια, είναι μεγάλη χαρά μου και πάλι να είμαι μαζί σας, γιατί εδώ, ανάμεσά σας, βλέπουμε ξανά και ξανά την ιστορία του Χριστού, την ιστορία του Θεού, ζωντανή. Σήμερα θα κοιτάξουμε, όταν ήμασταν μαζί το φθινόπωρο, είχαμε δει αρκετές από τις ιστορίες της ζωής του Ιησού, ιδίως τα θαύματα τα οποία έκανε ο Ιησούς, τη διδασκαλία γύρω από αυτά τα θαύματα, έτσι ώστε να δούμε πραγματικά ποιος είναι ο Ιησούς και τι είναι τα καλά, ποια είναι τα καλά νέα. Σήμερα θα γυρίσουμε στην αρχή του Ευαγγελίου του Ματθαίου, θα πάμε στη λεγόμενη επί του όρους ομιλία για να τη δούμε πώς ξεκινάει. Η επί του όρους ομιλία, τα κεφάλαια 5, 6 και 7 του Ευαγγελίου του Ματθαίου, πολύ συχνά ονομάζονται η περίληψη του Ευαγγελίου. Η περίληψη του Ευαγγελίου. Το 5, 6 και 7 του Ματθαίου, ιστορικά, οι χριστιανοί τα έχουν δει σαν αυτό, την περίληψη. Όταν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο, θα πρέπει να γυρίσουμε και να δούμε τι ο Χριστός μας έχει πει. Όταν θέλουμε να δούμε πώς πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας, ο Ιησούς μας λέει, εδώ, μέσα σε αυτά τα 3 κεφάλαια. Και όπως, φυσικά δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα τα κεφάλαια σήμερα, όπως γυρνάτε στην προσωπική σας μελέτη ή στις συμμελέτες σας, θα σας πρότεινα, να, τώρα που άρχισε ο χρόνος, ίσως θα ήταν καλό να τα πάρετε σειρά, 5, 6 και 7 μαζί, έτσι ώστε να ξεκινήσει η ιστορία του Ιησού. Αν έχουμε το κείμενο, το οποίο θα έχουμε στην προβολή εδώ πέρα, στις κάρτες, είναι από το κείμενο της Βιβλικής Εταιρείας. Αν έχετε όμως τους Βάμβα τις γραφές, υπάρχει λόγος για τον οποίο θα το διαβάσω από το Βάμβα, παρότι θα το βλέπουμε από τη Βιβλική Εταιρεία. Και αν αυτό σας εμποδίζει λιγάκι τα μάτια και τα αυτιά να ακούνε κάτι διαφορετικό, διαλέξτε ένα από τα δύο. Εάν δείτε τις γραφές μας, να, όπως είναι το βιβλίο, το φυσικό αντικείμενο, το βιβλίο το οποίο έχουμε, οι εκδότες, όχι μόνο η Βιβλική Εταιρεία και ιστορικά, έχουμε χωρίσει το κείμενο σε κεφάλαια και σε εδάφια. Και στις περισσότερες από τις γραφές μας, στην αρχή του 5ου κεφαλαίου έχει μια επικεφαλίδα και ξεκινάει μια καινούρια παράγραφος ή στήλη, λέει «Η επί του όρους ομιλία». Και επειδή τα μάτια μας έχουν μάθει να βλέπουν πού ξεκινάει ένα κεφάλαιο και να ξεκινάμε από εκεί να διαβάζουμε, συνήθως ξεκινάμε από εδώ, από το 5ο κεφάλαιο, το 1ο εδάφιο. Λέει αυτό, «Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος». Ποια πλήθη? Η ιστορία δεν ξεκινάει στο 5ο κεφάλαιο. Η ιστορία ξεκινάει λίγο πιο πριν, ξεκινάει από το 4ο κεφάλαιο. Και εάν ξεκινήσουμε από το 5ο κεφάλαιο, χάνουμε ίσως πολλές φορές το τι ακριβώς γίνεται. Για να το δούμε λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε από το 4ο κεφάλαιο, από το 23 εδάφιο. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. Θα διαβάσω αυτό το κείμενο από την Βιβλική Εταιρεία και όταν θα έρθουμε στους μακαρισμούς θα το διαβάσω από τον Βάμβα. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυδε το χαρμόσυνο μήνυμα, το Ευαγγέλιο για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και από κάθε αδυναμία. Η φήμη του απλώθηκε σε όλη τη Συρία. Του έφεραν όλους όσοι έπασχαν από διάφορα νοσήματα και τους τυραννούσαν κάθε είδους ασθένειες. Όπως ακόμα δαιμονισμένους, επιληπτικούς, παράλυτους. Και τους γιάτρευε. Και τον ακολούθησε πολλοίς κόσμος από τη Γαλιλαία, τη Δεκάπολη, τα Ιεροσόλυμα, την Ιουδαία και την Περαία.
Όταν Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, κάθισε και οι μαθητές του ήρθαν κοντά του. Τότε εκείνος άρχισε να τους διδάσκει με αυτά τα λόγια. «Μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει τη γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσι ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσι ειδεί των Θεών. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσι ονομαστεί οι Θεού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε, όταν σας ονειδίζωση και διώξωση και ύποση εναντίωση πάντα κακών λόγων ψευδόμενοι. Ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν της ουρανής. Επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτες, τους προσημών, τους πρόημων». Και γυρνάω ξανά στη βιβλική. «Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε και εσείς για τον κόσμο. Εάν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξανααποκτήσει? Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτα, το πετούν έξω στον δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Σεις είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στα βουνά δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι όταν ανάψουν το λιχνάρι δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι, να λάμψει το δικό σας το φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας». Έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές για την επί του όρους ομιλία, αλλά ήθελα να τη δούμε λιγάκι άλλη μια φορά. Αν μπορούμε να βάλουμε το χάρτη. Η γραφή σας πίσω έχει πιθανώς έναν χάρτη, ή μάλλον πίσω ή μπροστά, δεν είμαι σίγουρος για το πού η βιβλική εταιρεία έχει αυτό το χάρτη. Α, ναι, τον έχει στην προστινή, στο προστινό εξώφυλλο. Αν δεν μπορείτε να το δείτε εδώ. Θυμάστε τι γίνεται, και τον έχουμε και μέσα στο φυλάδιο. Ακούσατε την ιστορία του, τι γίνεται. Ο Ιησούς μεγάλωσε, όπως ξέρουμε, στην Ναζαρέτ, στη Γαλιλαία. Η Γαλιλαία είναι η πάνω μεριά, η βόρεια μεριά, τοπογραφικά, γεωγραφικά του Ισραήλ. Από πάνω είναι η Συρία, από όπου ήρθανε αρκετοί. Δίπλα είναι η Συροφινίκη, η μεριά όπου είναι η Τύρος, η Σιδώνα. Είναι η εθνική γύρω τους. Πολλές φορές όταν βλέπουμε ή όταν σκεφτούμε για την λίμνη της Γαλιλαίας, τη θάλασσα της Γαλιλαίας, σκεφτόμαστε ότι όλοι γύρω-γύρω είναι Εβραίοι. Δεν είναι. Στην ανατολική μεριά του Ιορδάνη ποταμού είναι Σύριοι. Στη νότια ανατολική μεριά είναι Ελληνιστές. Πάνω από όλους είναι οι Ρωμαίοι. Ήδη έχουν εκεί στρατόπεδα δικά τους. Σε μια άλλη ιστορία, όπως συνεχίζουν τα Ευαγγέλια, ο Ιησούς περνάει, όταν διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, και πέρασε απέναντι ο Ιησούς. Δεν είναι απλά περνάει από τη μια μεριά στην άλλη της λίμνης. Περνάει απέναντι, στους απέναντι. Στους ξένους, στους μη Εβραίους. Εκεί είναι που γίνεται και η υπόθεση με τον νεαρό από τον οποίο βγάζει τη λεγεώνα, το δαιμόνιο. Και μιλάει ο Ιησούς. Ο Ιησούς είναι στη Ναζαρέτ, η οποία είναι μέσα στην καρδιά της Γαλιλαίας. Εκεί, στη Ναζαρέτ, ο Ιησούς, γύρω-γύρω από τη Ναζαρέτ, κοντά της, ο Ηρώδης έχει δημιουργήσει δύο μεγάλες ελληνιστικές πόλεις. Την Τιβεριάδα, την οποία τη βλέπουμε στα Ευαγγέλια, και τη Σεφόρη, η οποία δεν φαίνεται, αλλά είναι η δίδυμη πόλη της Τιβεριάδας.
Η Ναζαρέτ, εκεί που μεγάλωσε ο Ιησούς, είναι 6 χιλιόμετρα. Με τα πόδια. Μια μισή ώρα δρόμος. Είναι ένα από τα χωριά, τα μικρά χωριά, γύρω-γύρω από τη Σεφόρη, στην οποία πηγαίνανε γύρω στις 30 με 40 χιλιάδες εργάτες για να δουλέψουν για τον Ηρώδη. Ο Ιωσήφ, τα αγόρια, ο Ιησούς, ο πρωτόδοκος. Πολύ πιθανόν εκεί να μεγαλώσαμε. Χτίστες, εργάτες, χέρια. Ανάμεσα στους ελληνόφωνες, στους ελληνιστές, στους Σύριους, στους Ρωμαίους, μια κοσμοπολίτικη περιοχή, η οποία θα δούμε, όπως διαβάσετε τα Ευαγγέλια, ότι έρχεται συχνά σε αντίθεση με τους Ιουδαίους. Όταν στα Ευαγγέλια ακούμε «οι Ιουδαίοι αντιστάθηκαν στον Ιησού», δεν εννοεί οι Εβραίοι, εννοεί αυτοί που έρχονται από την Ιουδαία, η περιοχή της Ιουδαίας, η οποία είναι πάνω στα βουνά, στην Ιερουσαλήμ, κάτω, περνάμε από τη Σαμάρια και κάτω ερχόμαστε στην Ιουδαία, ερχόμαστε στην Βεθλεέμ και στην Ιερουσαλήμ, πάνω στα βουνά, εκεί, απομονωμένα, στην Ιερουσαλήμ, όπου είναι η συντηρητική ομάδα της θρησκευτικότητας. Αλλά ο Ιησούς δεν μεγάλωσε έτσι. Ο Ιησούς μεγάλωσε σε μια κοσμοπολίτικη περιοχή, όπου γλώσσες διάφορες μιλούσανε, όπου κοινότητες και κουλτούρες μαζί περπατάγαν. Αλλά είναι Εβραίοι. Και σαν Εβραίοι, σαν καλοί, σωστοί Εβραίοι, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν. Σε ποιον μιλάνε μπορούν να μιλήσουν και σε ποιον δεν μπορούν να μιλήσουν. Η Καπερναούμ, στην πόλη στην οποία πολύ συχνά έρχεται ο Ιησούς, η πόλη του Πέτρου και του Ανδρέα, η πόλη των Ψαράδων, από όπου έρχονται οι περισσότεροι από τους μαθητές, είναι το σύνορο, το οικονομικό σύνορο. Από εκεί περνάνε όλα τα αγαθά τα οποία έρχονται από την Ανατολή. Μιλάνε ελληνικά, μιλάνε λατινικά. Φυσικά η γλώσσα τους είναι αραμαϊκή. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε και να νομίζουμε ότι οι μαθητές, επειδή ήταν ψαράδες, ήταν και αμόρφωτοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται στις αρχές του 7ου αιώνα, τέλος του 6ου αιώνα, αρχές του 7ου αιώνα, έτσι ώστε να αυξηθεί το θαύμα, να μεγαλώσει, να υψωθεί το θαύμα της γραφής των Ευαγγελίων στα ελληνικά. Δεν ήτανε. Όλοι οι πατέρες Εκκλησίας, όλη η πρώτη παράδοση καταλαβαίνει ότι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν διάφορες γλώσσες. Το να μιλήσει σε άλλο επίπεδο ένας από τον άλλον, ο Παύλος από τον Πέτρο, δεν σημαίνει ότι ο Πέτρος δεν ήξερε ελληνικά και ξαφνικά έμαθε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές ξαφνιαζόμαστε από το πώς δρά ο Ιησούς και μας φαίνεται κάτι το παράδοξο, το παράξενο. Είναι, σε κάποιο επίπεδο είναι, όπως θα δούμε, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο, ο Ιησούς απλά ζει τη ζωή του, όπως ζούσε τη ζωή του, όπως μεγάλωσε, όπως τον μεγάλωσε η μητέρα του, ο πατέρας του, όπως τον μεγάλωσε η κοινωνία του. Όταν έμαθε ο Ιησούς πως συνελήφθη ο Ιωάννης, λέει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, έφυγε για τη Γαλιλαία. Πήγε σπίτι του. Εκεί που είχε ένιωθε άνετα. Και εκεί άρχισε να περιοδεύει όλη τη Γαλιλαία, διδάσκοντας στις συναγωγές τους, φέρνοντας, κηρύττοντας το χαρμόσυνο μήνυμα, λέει η Βιβλική Εταιρεία, το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Ποια είναι τα καλά νέα? Ο Ματθαίος το λέει. Τα καλά νέα της Βασιλείας. Αυτά είναι τα καλά νέα. Θυμάστε, το κάναμε πριν από αρκετό καιρό, θυμάστε πώς τελειώνει ο Ματθαίος. Τους μαζεύει ξανά στη Γαλιλαία τους μαθητές, μετά την Ανάσταση. Και ανεβαίνουν πάλι πάνω σε ένα βουνό. Μην νομίζουμε τώρα Όλυμπο, Λόφο, σε ένα βουνό.
Και εκεί τους λέει, πάσα εξουσία εδώ αθήσαμε. Αρχίζει και τελειώνει. Η Βασιλεία του Θεού έχει έρθει. Η εξουσία έχει δοθεί. Αυτές είναι οι παρενθέσεις. Ανοίγει και κλείνει του Ματθαίου. Όλα ανάμεσα σε αυτό είναι αυτή η διαμάχη μεταξύ αυτών των οποίων νομίζουν ότι έχουν εξουσία και η απόδειξη ότι ο Ιησούς έχει εξουσία. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Οι δύο παρενθέσεις. Ποιος νομίζει ότι έχει εξουσία. Αυτός ο οποίος μέσα σε λίγα χρόνια, μέσα σε μια γενιά, έχει αλλάξει τοπογραφικά, κοινωνικά, πολιτισμικά την Ιουδαία. Ο Ηρώδης και οι Ρωμαίοι. Ο Ηρώδης είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε εδώ την Κεσαρία κοντά στη θάλασσα. Το βλέπετε ότι τοπογραφικά δεν μπορεί να υπάρχει λιμάνι εκεί. Είναι άμμος. Και ο Ηρώδης λέει εδώ λιμάνι. Και του λένε οι αρχιτέκτονες λίγο πιο πάνω έχει κόλπο. Μπορούμε να το βάλουμε εκεί. Όχι λέει εκεί, εδώ. Μα λέει εδώ δεν έχουμε νερό. Λέει δεν πειράζει, θα φέρουμε. Και φέρει νερό για πάνω από 50.000 κόσμο. Από εκεί που δεν υπήρχε. Και χτίζει λιμάνι, τόσο μεγάλο λιμάνι, που ο ρωμαϊκός στόλος μπορούσε να φύγει από την Αίγυπτο, από την Αλεξάνδρεια, και να μην φτάσει, να μην περιμένει να φτάσει επάνω στη Συρία, αλλά να μπορεί να ξεχειμωνιάσει εκεί. Τέτοιες μεγάλες αλλαγές, που δείχνει εγώ έχω εξουσία. Η μπότα, δεν φοράγα μπότες, η μπότα του Ρωμαίου στρατιώτη ήταν παντού. Ήταν ο Ηρώδης και οι Ρωμαίοι οι οποίοι σηκώσανε τις μεγάλες πόλεις της Τιβεριάδας και της Εφόρης. Αν πάτε σήμερα, όταν θα πάτε μαζί στο Ισραήλ, πάνω στη βόρεια μεριά, βορειοδυτική μεριά της Γαλιλαίας, θα δείτε την πόλη της Τιβεριάδας. Ανεβαίνει πάνω στο λόφο και θα δούμε πώς εμφανίζεται στο κείμενό μας. Η πόλη της Εφόρης ήταν πασίγνωστη για την κουλτούρα της. Οι Ρωμαίοι, ο Ηρώδης λέει, εγώ έχω εξουσία. Μπορώ να αλλάξω τη ροή των ποταμών. Μπορώ να χτίσω εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Και ο Ιησούς λέει, για να δούμε. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Ιησούς στη Γαλιλαία και διδάσκει στις συναγωγές τους, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Τα καλά νέα ότι η Βασιλεία του Θεού, όχι του Ηρώδη, όχι των Ρωμαίων, είναι εδώ. Θες απόδειξη? Πώς αποδεικνύει ο Ρωμαίος, ο Ηρώδης, ότι έχει εξουσία? Χτίζει λιμάνια, χτίζει θέατρα, χτίζει βιβλιοθήκες. Ο Ιησούς λέει, ελάτε σε μένα, όσοι χρειάζεστε γιατρό. Και εγώ θα σας θεραπεύσω. Και θεραπεύει ο Ιησούς. Και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Και η φήμη του πέρασε σε όλη τη Συρία και του έφεραν όσους έπασαν από διάφορα νοσήματα που τους τυραννούσαν. Κάθε είδους ασθένειες. Όπως ακόμα δαιμονισμένους, επιληπτικούς, παράλυτους και τους γιάτρευε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ότι τον ακολούθησαν. Εθνικοί και Ιουδαίοι, Σύριοι, από την Ιορδανία, Έλληνες, Ρωμαίοι. Και τον ακολούθησε πολλής κόσμος από τη Γαλιλαία, Εβραίοι, Διδεκάπολοι, Έλληνες. Τα Ιεροσόλυμα, συντηρητική, την Ιουδαία, την Περαία. Και όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος. Γιατί μαζεύτηκε το πλήθος, γιατί μαζεύτηκαν τα πλήθη? Γιατί τους γιάτρευε.
Αμα πάω εκεί, λέει, θα γίνω καλά. Αμα πάω εκεί, θα γίνω καλά. Και λέει ο Ιησούς, εδώ δεν είναι μαγικά. Εδώ είναι άλλα πράγματα. Η γιατριά την οποία φέρνω, η θεραπεία την οποία φέρνω, είναι η ένδειξη της παρουσίας του Θεού, ότι ξεκίνησε η Βασιλεία του Θεού. Μην παρεξηγείτε τα πράγματα του. Οπότε ανέβηκε, όπως μαζευόντουσαν, ήρθε στην βόρεια μεριά της λίμνης της Γαλιλαίας, η οποία ανεβαίνει, είναι φεστιογενής αυτή, αυτό το τοπίο, η φεστιογενές αυτό το τοπίο, ανεβαίνει προς τα επάνω, κάθεται στο λόφο, βλέπει όλη τη θάλασσα της Γαλιλαίας, στα δεξιά του, δηλαδή στα δυτικά, θα βλέπει την πόλη της Τιβεριάδας επάνω στο βουνό, να ξεχύνεται η πόλη. Και αρχίζει και τους μιλάει. Σε ποιους μιλάει? Το πλήθος ανέβηκε, ήρθε πάνω, ο Ιησούς κάθισε όπως γινόταν, το ακριβώς ανάποδο από ό,τι κάνουμε εδώ. Είναι ωραίο, ναι, δηλαδή ο δάσκαλος, ο κύκας, πρέπει να κάθεται, όλοι πρέπει να σηκώνονται. Έτσι δεν μπορείς να κοιμηθείς όταν ακούς το μάθημα. Είναι καλό. Κάθεται και είναι μια λεπτομέρεια την οποία λέει ο Ματθαίος, την οποία πολλές φορές την ξεχνάμε. Και θα δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα του όταν την ξεχνάμε. Ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, κάθισε. Και οι μαθητές του ήρθαν κοντά του. Και εκείνος άρχισε να τους διδάσκει με αυτά τα λόγια. Ποιος διδάσκε? Το πλήθος ή τους μαθητές? Τους μαθητές. Ό,τι θα πει από εδώ και πέρα ο Ιησούς, 5, 6 και 7 του Ματθαίου, απευθύνεται στους μαθητές. Δεν απευθύνεται στο πλήθος. Ό,τι θα πει ο Ιησούς από εδώ και πέρα, απευθύνεται στους μαθητές, όχι στο πλήθος. Πολλές φορές έχουμε την τάση εμείς να προσπαθούμε να κρατήσουμε την κοινωνία γύρω μας υπόλογη στη διδασκαλία του Ιησού, η οποία δεν απευθύνεται σε αυτούς. Όταν ο Ιησούς τους μιλάει και τους λέει, μακάρι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους, μακάρι όσοι ζητούν τη δικαιοσύνη, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Αυτό δεν απευθύνεται στον κόσμο. Απευθύνεται σε εμάς. Λίγο πιο κάτω, στο 5ο κεφάλαιο, στο 44 εδάφιο, ο Ιησούς θα πει, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Δεν μιλάει στο πλήθος. Μιλάει στους μαθητές. Γιατί το πλήθος δεν μπορεί να αγαπήσει τους εχθρούς του. Οι μαθητές δεν έχουν εχθρούς. Μην το ξεχνάτε, μην το ξεχνάμε αυτό. Αγάπα Κύριο το Θεό σου, αγάπα το γείτονά σου, αγάπα τον εχθρό σου. Ίδια πρόταση. Ίδια εντολή. Αγάπα τον Κύριο το Θεό σου. Αγάπα τον γείτονά σου. Το τρίτο το ξεχνάμε. Αγάπα τον εχθρό σου και προσευχή σου για αυτόν που σε διώκει. Δεν είναι εύκολο. Είχα την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα να είμαι στη Βοσνία, στο Σαράγεβο, για όλη τη εβδομάδα με ένα συνέδριο για πρόσφυγη, για το προσφυγικό. Και στο συνέδριο είχαμε μέσα στην Βοσνία, Βοσνία Χερτσεκοβίνη, η προτεστάντικη εκκλησία σε όλες τις μορφές είναι περίπου 300 άτομα. 97-98% είναι μουσουλμάνοι. Η προτεστάντικη εκκλησία είναι 300 άτομα. Ήρθε το συνέδριο και διπλασιάστηκε η ευαγγελική παρουσία στην Βοσνία. Το ξενοδοχείο στο οποίο μέναμε ήταν 200 μέτρα από το αεροδρόμιο. Ούτε. Και ο ένας αεροδιάδρομος ο οποίος υπάρχει ήταν ο μόνος αεροδιάδρομος, η μόνη μεριά την οποία κατήχανε τα Ηνωμένα Έθνη κατά τη διάρκεια του πολέμου, 92-95. Και κάτω από τον αεροδιάδρομο, κάτω από τον διάδρομο,
είχαν χτίσει το τούνελ, 800 μέτρα. Το τούνελ της ελπίδας, όπως το λέγανε. Έτσι ώστε να μπορούν να φέρνουν εφόδια, να φεύγει κόσμος κτλ. Για τις 1425 μέρες της πολιορκίας του Σαράγεβου. 1425 μέρες βομβαρδισμού. 1425 μέρες θανάτου. Τις θυμάστε τις εικόνες? Το βλέπαμε, τουλάχιστον το CNN είχε μια κάμερα μόνιμα πάνω από το Holiday Inn, το ξενοδοχείο, το οποίο υπάρχει ακόμα, αλλά έχει αλλάξει όνομα, και από εκεί παίρνανε όλοι οι υπόλοιποι σταθμοί. Τις θυμάστε τις εικόνες αυτές? Περπατήσαμε το δρόμο του θανάτου, όπου από το βουνό επάνω, γιατί το Σαράγεβο είναι σε πεδιάδα, πάνω έχει βουνά, γύρω-γύρω είναι περικυκλωμένο, σαν πόλη είναι. Γύρω-γύρω έχει περικυκλωμένο, είναι από βουνά. Οι σκοπευτές, αδιάκριτα, γυναίκες, παιδιά, άνδρες, 1.600 παιδιά σκοτωθήκανε. Πάνω από 10.000 κόσμος σκοτώθηκε. Και να έχεις 20 χρόνια, 25 χρόνια πριν, 24 χρόνια από τη λήξη του πολέμου, και να έχεις μαζί να κάθονται αυτοί που θα έπρεπε να είναι εχθροί. Αυτοί που ήταν από τη μια μεριά και αυτοί που ήταν από την άλλη μεριά, στα χαρά κόμματα. Από τη μια μεριά του τούνελ, από την άλλη μεριά του τούνελ. Και να κάθονται μαζί στο δείπνο του Κυρίου. Παρασκευή βράδυ, Πέμπτη βράδυ, είχαμε την ευκαιρία και η μας ομάδα να έχει ένα δείπνο. Και μοιράσαν το δείπνο, καθίσανε υπεύθυνοι στο δείπνο, ήταν δύο ποιμένες, οι οποίοι ήταν από αντίθετες μεριές. Αγάπα τον εχθρό σου. Πώς το κάνεις αυτό? Ο μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο Ιησούς. Και λέει ο Ιησούς, «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουν συμπαρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουν κληρονομήσει τη γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν χορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδία, διότι αυτοί θέλουν ειδεί το Θεό. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουν ονομαστεί οι και θυγατέρες Θεού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδίζωση και διώξωση και ύποση εναντίον σας πάντα κακών λόγων ψευδόμενοι ένεκεν εμού». Ποιον περιγράφει ο Ιησούς? Το έχουμε ξαναπεί. Πολλές φορές εμείς σκεφτόμαστε με λίστες. Να, 8 ιδιότητες, να 8 επίθετα, να 8 περιγραφές. Εγώ λέει με το 1 και το 3. Εσύ λέει το 2, το 5 και το 6. Και κάποιος άλλος το 7. Το 8 δεν το ξέρουμε, αλλά κάποιος υποθέτουμε ότι είναι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα εδώ. Αυτό το οποίο ο Ιησούς περιγράφει, μάλλον αυτό το οποίο περιγράφει ο Ματθαίος εδώ, είναι μια οκτάγωνη περιγραφή του Ιησού. Αυτό που περιγράφει ο Ιησούς δεν είναι εμάς. Αυτό που περιγράφει ο Ιησούς εδώ τι είναι? Ο εαυτός του. Για να το ξαναδιαβάσουμε. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι». Τι θα πει πτωχός το πνεύμα? Αυτοί που δεν είναι, νιώθουν τον εαυτό τους πάνω από τους άλλους, υπερήφανοι. Εμείς λέει, ξέρεις τι έχω σπουδάσει εγώ? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Εσύ μου μιλά, εγώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και ο Ιησούς λέει στη Φιλιππισίου στο δεύτερο, παρότι ήταν εν μορφή Θεού, Θεός. Τι? Ουκ ηγήσα το αρπαγμόν. Δεν θεώρησε το ότι είναι Θεός κάτι το οποίο να το κρατήσει για τον εαυτό του. Να πει, εγώ είμαι. Αλλά τι έκανε? Εκένωσε τον εαυτό. Πολλές φορές μένουμε εκεί, στο 5 με 7, 5 με 8,
της προς Φιλιππησίου στο 2 και ξεχνάμε το επιχείρημα του Παύλου, το οποίο λέει, αν υπάρχει κάτι, κάντε μου τη χάρη, λέει. Να είστε ο ένας με τον άλλον εν ειρήνη, ταπεινά, υποτασσόμενοι ο ένας τον άλλον, νομίζοντας, θεωρώντας ο ένας τον άλλον καλύτερο από τον εαυτό σας. Πώς, όπως ο Ιησούς, ο οποίος παρότι ήταν Θεός, έγινε άνθρωπος. Όχι απλά άνθρωπος. Άνθρωπος ο οποίος έγινε δούλος. Του ανήκει του Ιησού να σηκωθεί από τον τάφο και να πει «Εγώ σηκώνομαι, δεν μπορείς να με κρατήσεις εδώ». Βεβαίως και του ανήκει. Εν μορφή Θεού υπάρχω. Αλλά δεν το έκανε. Τι έκανε? Υπάκουσε. Εμπιστεύτηκε. Ο Πατέρας θα με αναστήσει. Γιατί? Έτσι ώστε και εσύ και εγώ να μπορούμε να εμπιστευτούμε στον ίδιο Πατέρα με την ίδια δύναμη του Αγίου Πνεύματος να μας αναστήσει όπως και τον Υιό από τον τάφο. Αν ο Υιός πάρει επάνω του την Θεία του εξουσία και πει «Εγώ δεν ανήκω στον τάφο, σηκώνομαι». Εσύ και εγώ γιατί θα αναστηθούμε? Εσύ και εγώ δεν είμαστε Θεοί. Και όμως ο Ιησούς υπέμεινε. Επιστεύτηκε. Ακούμπησε τον εαυτό του. Ξέροντας. Αυτό θα πει εμπιστοσύνη. Ξέρω. Μακάρι οι πενθούντες. Πόσες φορές τον βλέπουμε τον Ιησού τρυφερά να μιλάει, να δακρύζει, να στέκεται μπροστά στον τάφο. Ο θάνατος δεν είναι εύκολο, μια και είναι μέρα σήμερα. Ξέρει ο Ιησούς ότι θα αναστήσει τον Λάζαρο? Αν παρακολουθήσουμε την ιστορία, τη θυμόσαστε, γυρνάει στη Μαρία, γυρνάει στη Μάρθα. Μαρία λέει, πιστεύεις την Ανάσταση? Μάρθα, πιστεύεις την Ανάσταση? Ναι, ναι, κύριε, ναι, ναι, κάποια στιγμή, ναι, δηλαδή στο Κυριακό μου, ναι, ναι, είμαι βέβαιος ότι κάποια στιγμή, λέει, οι νεκροί θα αναστηθούν, το περιμένουμε, ναι. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Έλα σου δείξω. Ξέρει ότι η Ανάσταση θα γίνει. Γυρνάει στον Πατέρα και λέει, σε ευχαριστώ, Πατέρα, γιατί πάντοτε, πάντοτε με άκουσες. Ξέρει τι θα γίνει. Έχει εμπιστοσύνη σε ότι θα γίνει. Κι όμως, δακρύζει. Γιατί? Γιατί δεν έχει ελπίδα? Όχι βέβαια. Γιατί δεν έχει τη δύναμη να αναστήσει τον Λάζαρο? Όχι βέβαια. Γιατί κλαίει ο Ιησούς? Γιατί βλέπει την κατάσταση στην οποία μας έχει φέρει η αμαρτία. Δάσκαλε, αυτός τον οποίον αγαπάς είναι άρρωστος. Η αγάπη του Ιησού τον κάνει να δακρύσει. Δεν είναι η θλίψη σε απόγνωση. Είναι η αγάπη του η οποία τον κάνει να δακρύσει. Πρέπει να πενθούμε με αυτούς που πενθούν. Πρέπει να πενθούμε με αυτούς που υποφέρουν. Πολλές φορές είμαστε πολύ γρήγοροι στο να πούμε «Ναι μεν, αλλά». «Ναι μεν, αλλά». «Α, λέει». Δηλαδή, από το αδιανόητο στο προσβλητικό. Όχι, λέει, μην κλαις, λέει. Άλλαξε σελίδα, άλλαξε κεφάλαιο, προχώρα μπροστά. Κάνε τέτοια πράγματα ο Ιησούς. Ο Ιησούς σταματάει. Ανοίγει τα χέρια του, ανοίγει την αγκάλι του. Παίρνει τις δύο αδελφές,
παίρνει τη χείρα της οποίας ο γιος έχει πεθάνει στην αγκαλιά του και λέει «Πολύ λυπάμαι. Συμμερίζομαι τον πόνο σου. Κλαίω μαζί σου». Δεν προχωράει στο αλλά. Εμείς, ιδίως οι Ευαγγελικοί, έχουμε την τάση να μην ξέρουμε, πώς να πενθούμε. Δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε στο πένθος. Δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε στη θλίψη, θα μείνουμε στην απόγνωση, θα φτάσουμε στην απόγνωση. Αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς να κλάψουμε. Το θεωρούμε πνευματική αδυναμία. Ο Ιησούς δεν το θεωρούσε πνευματική αδυναμία. Μακάρι οι πενθούντες. Μακάρι οι πραείς. Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη. Αν η διακονία του Ιησού ήταν κάτι, ήταν αυτό. Η δικαιοσύνη. Αλλά δεν είναι η δικαιοσύνη η κοσμική, η πολιτιακή, είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη η οποία ενώνει εχθρούς. Η δικαιοσύνη η οποία παίρνει αυτούς που είναι ψηλά και τους λέει αυτή η θέση, την οποία έφτασες πάνω στο βάσανο και στον πόνο και στο έργο και στη δουλειά των άλλων. Αυτή είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τον φτωχό και τον περιθωριοποιημένο και τον σηκώνει. Είναι η δικαιοσύνη του Θεού η οποία λέει δεν είναι για μια ζυγαριά η οποία πρέπει να είναι στα ίσα. Αλλά είναι η δικαιοσύνη η οποία έρχεται από μένα, η οποία σας δίνει χάρη πάνω σε χάρη, χωρίς να το αξίζετε. Μακάρι οι ελεήμονες. Ελεήμονες. Ελεήμον δεν είναι αυτός που βάζει το χέρι του στην τσέπη και βγάζει και το βάζει μέσα στο καλάθι. Αυτό δεν είναι ελεήμονες. Έλεος είναι αυτό που κάνει ο Ιησούς να μπει στο σπίτι του Ζακχαίου και να φέρει ζωή, γιορτή. Έλεος είναι να γυρίσει μέσα στο πλήθος που τον καταπιέζει και να δει τη γυναίκα η οποία αιμορροεί για τόσα χρόνια, η ζωή της. Έλεος είναι να είναι ένας από μας. Έλεος είναι να γκρεμίσει στο ίδιο το σώμα το μεσότυχο του μίσους ο οποίος υπάρχει. Καθαρός την καρδία. Καθαρή την καρδία αυτοί που αφήνουν το φως του Θεού όπως ο Ιησούς. Η ειρηνοποιή. Μακάρι η ειρηνοποιή. Τι θα πει ειρηνοποιός? Ποια είναι η πρώτη φάση του να γίνω ειρηνοποιός? Να φέρω ειρήνη είναι τι? Να αναγνωρίσω ότι υπάρχει διαμάχη. Αν δεν μπορώ να αναγνωρίσω ότι υπάρχει διαμάχη, δεν μπορώ να κάνω ειρήνη. Έτσι δεν είναι? Ο ειρηνοποιός δεν κάθεται στο περιθώριο, εκεί, στο πεζοδρόμιο, φωνάζοντας, σηκώνοντας τη γροθιά του και φωνάζοντας «σταματήστε τη διαμάχη». Αυτός δεν είναι ειρηνοποιός, αυτός είναι κάτι άλλο. Ο Ιησούς έρχεται και μπαίνει ανάμεσά μας. Και λέει «ο εθνικός, ο Ιουδαίος, ο άνδρας, η γυναίκα, ο δούλος, ο αφεντικό, ο καταπιεστής, ο καταπιεσμένος, εγώ θα φέρω ειρήνη». Και αμέσως συνεχίζει, να μην ξεχνιόμαστε, ο ειρηνοποιός, το να είναι κανείς ειρηνοποιός δεν είναι μέρος ασφαλές. Ο Θεός δεν μας υπόσχεται ασφάλεια. Ο Θεός μας υπόσχεται μια συμμετοχή σε μια περιπέτεια, την οποία ονομάζει η Βασιλεία του Θεού.
Ο Θεός δεν μας υπόσχεται ασφάλεια. Πώς ασφαλής ήταν ο Ιησούς. Μακάρι είσαστε, λέει, όταν διώκεστε. Γιατί? Όταν λένε ψέματα εναντίον σας. Για ποιο λόγο? Όταν σας διώκουνε. Γιατί είστε περίεργοι. Γιατί... Όχι, λέει. Δεν είναι ο κάθε διωγμός ο οποίος είναι μακάριος ο άνθρωπος. Είναι ο διωγμός ένεκεν εμού. Όταν σας διώκουνε γιατί είσαστε χριστιανοί. Όταν σας διώκουνε γιατί φαίνεται τέτοια μαρτυρία που αυτοί οι οποίοι έχουν εξουσία λένε αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Γιατί αν είναι αληθινό αυτό που λένε, εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε. Το οικονομικό μας σύστημα δεν μπορεί να σταθεί. Το κοινωνικό μας σύστημα δεν μπορεί να σταθεί. Η γειτονιά μας δεν μπορεί να σταθεί. Η πολιτεία μας δεν μπορεί να σταθεί αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν δίκιο. Αν αυτοί οι άνθρωποι είναι αληθείς, εμείς λέμε ψέματα. Όλο το Ευαγγέλιο του Λουκά, όλο, από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι αυτή η πρόταση. Ο Ιησούς θεραπεύει, συνήθως, το Σάββατο. Το αποτέλεσμα, μαζεύονται να το σκοτώσουν. Είναι θέμα εξουσίας. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Αυτό είναι. Το αποτέλεσμα των μακαρισμών είναι... γυρνάει αμέσως στο ποιοι είσαστε, ποιοι είμαστε. Ο Ιησούς λέει, αυτό είναι το οκτάγωνο από το οποίο βρισκόμαστε. Και λέμε, γιατί οκτάγωνο. Έχετε δει εκκλησίες ή ναούς αρχαίους ή εκκλησίες οι οποίες, τουλάχιστον από αυτή τη μεριά της Μεσογείου, έχουμε αυτές που είναι σαν βασιλική και μετά έχουμε οκτάγωνες εκκλησίες. Σαν στρογγυλές φαίνονται, άμα τις δεις, αλλά είναι οκτάγωνες. Θυμάστε πότε τις λέμε αυτές οι εκκλησίες. Ή αυτά τα κτίρια. Και οι Ρωμαίοι τα είχαν και οι Έλληνες τα είχαν και επομένως τα πήραν και οι Χριστιανοί. Πώς τα λέμε αυτά. Α? Μαρτύριο. Μαρτύριο. Είναι μια εκκλησία, ένα κτίριο, το οποίο είναι χτισμένο πάνω σε ένα έδαφος, το οποίο κάτι έγινε. Δηλαδή αυτό το οκτάγωνο ήταν συνηθισμένο στον αρχαίο κόσμο, σαν οπτική μαρτυρία, αμέσως το έβλεπες ότι με το που θα μπω σε αυτό το κτίριο, κάτι έχει γίνει μέσα σε αυτό το κτίριο. Αυτό το κτίριο δίνει μαρτυρία για κάτι. Αυτό χτίζει ο Ματθαίος. Ένα μαρτύριο. Ένα οκτάγωνο κτίριο. Οκτάπλευρο κτίριο. Στο οποίο φέρνει τη μαρτυρία. Στο κέντρο είναι ο Ιησούς. Και λέει, έτσι είσαστε κι εσείς. Εδώ, μπαίνεις, αυτό είναι το κτίριο στο οποίο μπαίνεις. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι είσαστε το αλάτι της γης. Είσαστε το φως του κόσμου. Και κοιτάει ο Ιησούς προς την Τιβεριάδα, την πόλη η οποία ψώνεται πάνω στο βουνό. Και καθόμαστε πολλές φορές από την από εδώ μεριά, από την ανατολική μεριά της λίμνης, με τους μαθητές και κοιτάμε απέναντι στο Αρμπέλ, εκεί πέρα που είναι τη Βεριάδα, και όπως πέφτει ο ήλιος, αρχίζουν τα φώτα και ανάβουν. Ένα φως, τάκ. Και μετά ένα δεύτερο, τάκ. Και με το που θα έρχεται το σκοτάδι, έχουν ανάψει όλα τα φώτα. Και είναι σαν να είσαι σε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και λες, είναι από την άλλη μεριά της λίμνης, όσο πιο μακριά γίνεται. Ένα φως ανάβει και το βλέπεις. Ένα και το βλέπεις. Αυτό λέει είσαστε. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Α, λέει, εμείς είμαστε αλάτι. Χωρίς εμάς δεν έχεις γεύση. Εμείς λέει, είμαστε φως. Κοίτα με εμένα, φως. Ποιος είναι ο σκοπός της φλόγας, του τυριού? Για να το βλέπεις και να κάθεσαι να το κοιτάς και να λες, α, τι ωραίο που είναι. Γιατί ανάβουμε φώτα κερί στο σπίτι? Για να κάνουμε κάτι άλλο.
για να δούμε. Εσείς είσαστε, λέει, το αλάτι της γης, είσαστε το φως του κόσμου, έτσι ώστε τι. Έτσι να λάμψει το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να πούν τι καλοί που είστε. Κοίτα τι ωραίοι άνθρωποι που είναι αυτοί. Σαν και αυτούς θέλω να γίνω. Αυτό δεν λέει. Το λέει. Δεν λέει. Τι λέει. Για να δουν τα καλά σας έργα και να τι. Δοξάσουν τον πατέρα σας. Εσύ και εγώ δεν καλούμαστε να είμαστε μάρτυρες του Ιησού για να μας πει ο κόσμος τι καλοί που είσαστε. Εάν ο κόσμος μας λέει τι καλοί που είσαστε, δεν βλέπει διαφορά με τον εαυτό του. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να δοξαστεί ο Θεός, ο Πατέρας, μέσω ημών. Δεν είναι εύκολο να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Δεν είναι εύκολο να αγαπήσεις τον γειτονά σου. Δεν είναι εύκολο να αγαπήσεις τον Θεό σου. Γιατί η θρησκεία του Χριστού δεν είναι για εμένα. Δεν γυρνάει στο πώς εγώ θα γίνω καλύτερος άνθρωπος. Αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι. Το Ευαγγέλιο είναι ότι είμαι, ό,τι κάνω, είναι επειδή ο Θεός Πατέρας το κάνει μέσω ημών. Εμού. Ο Ιησούς ο ίδιος λέει, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Τίποτα. Από τον ίδιο μου τον εαυτό. Ούτε μία φορά δεν είπε ο Ιησούς, εδώ κοιτάτε. Λέει, εγώ κάνω ό,τι μου λέει ο Πατέρας να κάνω. Εγώ λέω ότι ο Πατέρας μου λέει να λέω. Θέλει να δείτε τον Πατέρα. Δείτε μένα. Είναι από πάνω προς τα κάτω. Η πηγή είναι ο Πατέρας. Η συμφιλίωση των εχθρών δεν είναι κάτι το οποίο εμείς κάνουμε. Είναι αυτό το οποίο κάνει ο Πατέρας. Η αγάπη στο γείτονα δεν είναι κάτι που κάνουμε εμείς. Μα λέει, δηλαδή, τόσα την αγαπάω, αλλά λέει, τα νερά που γίνει, δηλαδή, πώς θα το κάνουμε αυτό. Ή, ξέρω εγώ, δηλαδή, τον βλέπω κάθε πρωί που βγαίνει, λέει, αυτόν. Αν ήταν από μένα, αγάπη δεν θα ήταν το αποτέλεσμα. Δικιά μου δικαιοσύνη θα ήταν το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό δεν είναι που μας καλεί ο Θεός να κάνουμε και να είμαστε. Να το πω διαφορετικά και να κλείσω. Πώς θα δει ο κόσμος τον Πατέρα. Η απάντηση του Ιησού είναι πάντοτε πολύ πολύ απλή. Δεν θα δεις τον Πατέρα. Λέει ναι. Κοίτα μένα. Καλά, ο Ιησούς τώρα είναι. Δηλαδή ο Ιησούς τώρα ποιος. Δηλαδή. Ο Πάλος λέει θες να δεις τον Ιησού. Λέει ναι. Κοίτα μένα. Τι λες, ορίστε. Ναι, 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 εμένα. Εδώ. Μιμητέρ μου γίνεστε, καθώς εγώ, του Χριστού. Δες εμένα για να δεις τον Χριστό, επομένως να δεις τον Πατέρα. Πώς θα πούμε στους ανθρώπους που πενθούν, τι θα πει ζωή που δεν τελειώνει ποτέ. Αιώνια ζωή, εάν δεν την ξέρουμε. Μπορούμε να τους πούμε, ελάτε να δείτε πως εμείς θαύουμε τους νεκρούς μας. Μπορούμε να τους πούμε, ελάτε να δείτε πως εμείς πενθούμε. Γεμάτη ελπίδα. Πένθος, λύπη. Με ελπίδα. Βεβαιότητα, αυτό θα πει ελπίδα. Ελπίδα δεν είναι αισιοδοξία. Μπορούμε να πούμε στο γείτονα, έλα να δεις τι θα πει συμφιλίωση.
Εδώ, 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 έλα, έλα, έλα εδώ, έλα εδώ. Ζήσε μαζί μας μια εβδομάδα να δεις τα πίθηση φιλίωση. Πόσο ο χριστιανός ζητάει συγγνώμη, αλλάζει την συμπεριφορά του. Δίνει συγχώρεση, αλλάζει τη συμπεριφορά του. Πόσο ο χριστιανός, εμείς, η Εκκλησία, είμαστε εν ειρήνη Θεού. Ή λέμε στον κόσμο, θες να δεις το Θεό, μην κοιτάς εμάς, κοίτα κάπου αλλού. Εμείς αμαρτωλοί είμαστε. Εμείς λέμε ότι ο Θεός μας αλλάζει τη ζωή, αλλά δεν το πιστεύουμε. Γιατί δεν το βάζουμε στην πράξη. Δεν το κάνουμε. Οπότε μην κοιτάς εμάς. Εκεί κοίτα. Την Πέμπτη το βράδυ είχαμε μπροστά μας, όπως είπα, δύο ανθρώπους. Και επειδή ξέραμε την ιστορία τους, είχαμε ακούσει την ιστορία τους, ξέραμε ότι και οι δύο από, μάλλον ο ένας από μεικτό οικογένεια, μεικτό γάμο, μουσουλμάνα, η μητέρα του παραδοσιακά χριστιανός, άθεος, αλλά παραδοσιακά από χριστιανική καταγωγή, ο πατέρας του πολέμησε από τη μια μεριά, παραδοσιακός χριστιανός από οικογένεια εννοώ, δεν εννοώ πιστός άνθρωπος, δηλαδή από την καταγωγή του, από τη χριστιανική κοινότητα, ο άλλος. Και ήταν ο ένας από τη μια μεριά, ο άλλος από την άλλη μεριά. Και ήταν μαζί, μπροστά, στο δείπνο, μπροστά στην τράπεζα του Κυρίου, και οι δύο μαζί, προσφέροντας τους εαυτούς τους, σαν παράδειγμα συμφιλίωσης, του τι κάνει ο Ιησούς. Και καλώντας μας όλους σε αυτό το τραπέζι, το οποίο ο Θεός μας δίνει τη δικιά του αγάπη, τη δικιά του συμφιλίωση. Είστε το αλάτι του κόσμου, είστε το φως του κόσμου, όχι επειδή είσαστε καλοί, αλλά επειδή δίνετε μαρτυρία, είσαστε το μαρτύριο του ποιος είναι ο Ιησούς. Ο Λουκάς θα μιλήσει, μάλλον ο Ιησούς θα μιλήσει για καινούριο κρασί και παλιά ασκιά. Θυμάστε, βάζουμε λέει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, γιατί λέει τι θα γίνει. Θα σκιστεί. Ποιος? Και τι θα γίνει. Δεν θα χαλάσει μόνο το ασκί, τι άλλο θα χαλάσει. Για το κρασί. Το καινούριο Ευαγγέλιο, τα καλά νέα του Θεού, σε παλιές συνήθειες, σε παλιό ασκή, καταστρέφει και τα δύο. Καταστρέφουμε το Ευαγγέλιο. Είστε το φως, είστε το αλάτι. Όχι επειδή είστε καλοί, αλλά επειδή είστε μακάρι. Άνθρωποι οι οποίοι έχετε μπει μέσα σε αυτό το οικοδόμημα του Ιησού. Και αυτό είναι που μας καλεί ο Θεός να κάνουμε. Τούτο εδώ, το τραπέζι που στο οποίο θα έρθουμε σε λίγο, είναι αυτό το κέντρο, το μέρος, η βάση, ο πυρήνας της ύπαρξής μας. Στο κέντρο αυτού του μαρτύριου, αυτού του μαρτυρίου, αυτού του οικοδομήματος το οποίο είναι ο Ιησούς, ο περίχωρος το οποίο είναι ο Ιησούς, στο κέντρο αυτού είναι τούτο εδώ, το τραπέζι. Είναι το τραπέζι της συμφιλίωσης με τον εαυτό μας, με τον Θεό, με το δίπλα μας. Ή μάλλον είναι το τραπέζι της συμφιλίωσης με τον Θεό, με τον εαυτό μας και με το γύρο μας. Δεν μπορείς να καθίσεις στο τραπέζι, λέει ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής. Δυστυχώς δεν το διαβάζουμε από την αρχή συνήθως, εάν έχεις καταφρονήσει τον αδελφό σου. Πηδάμε γρήγορα στο τέλος του κεφαλαίου. Οι συνάξεις σας γίνονται πιο πολύ για ζημιά παρά για το καλό σας, λέει στο 11ο κεφάλαιο. Πρώτα-πρώτα έμαθα πως όταν έχετε σύναξη παρουσιάζονται ανάμεσά σας διαιρέσεις.
Γι' αυτό τους λέει πρέπει να εξετάζετε τον εαυτό σας. Η εξέταση του εαυτού δεν είναι μια εσωστρέφεια πνευματική. Η εξέταση του εαυτού είναι μια εξέταση κοινωνική. Κάθομαι μαζί, συμφιλειωμένος με τα αδέλφια μου. Όχι. Τότε, ναι, το αποτέλεσμα είναι. Έχουμε κάνει τη λατρεία του Κυρίου, τη θρησκεία του Θεού, μια ιδιωτικοποίηση, μια ιδιόμορφη εσωτερική σχέση. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο Ιησούς καλεί στο τραπέζι του όλους όσους θέλουν να έχουν σχέση με τον Θεό και ειρήνη ο ένας με τον άλλον. Αυτό μας καλεί ο Ιησούς να κάνουμε. Εκεί μας καλεί ο Ιησούς να έρθουμε. Σε αυτό το τραπέζι της συμφιλίωσης, όπου δίνουμε μαρτυρία τι θα πει να έχεις ειρήνη ο ένας με τον άλλον. Ας έρθουμε λοιπόν στο τραπέζι του Κυρίου, κλείνοντας το πρώτο μέρος με προσευχή.